Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, αφού την Παρασκευή 10 Ιουνίου ανακοινώνονται τα αποτελέσματα για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια της χώρας. Εκείνη την ημέρα θα λειτουργήσουν όλα τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ, τα οποία θα αναρτήσουν τις καταστάσεις με τις βαθμολογίες. Στα σχολεία δεν θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, αλλά μόνο οι κωδικοί των υποψήφιων και οι βαθμοί τους. Θα παραδοθούν σε εμάς εδώ στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι βαθμολογίες από τις αντίστοιχες εταιρείες ταχυμεταφορών. Θα κληθούν οι διευθυντές και οι διευθύντριες των γενικών και επαγγελματικών λυκείων, ημερησίων και σημερινών να παραλάβουν τις βαθμολογίες. Θα πρέπει να ορίσουν και ένα άλλο μέλος του Συλλόγου Διδασκόντων προκειμένου να προβούν στον έλεγχο των καταστάσεων και των αποκομμάτων των βαθμολογιών. Και αφού γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι, μετά τη μία θα ανακοινώσουν στον πίνακα ανακοινώσεων των σχολικών μονάδων όχι τα ονόματα, αλλά τους κωδικούς των υποψηφίων και τις βαθμολογίες που έχουν επιτύχει. Οι ίδιοι οι υποψήφοι θα μπορούν να μπαίνουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και με τους κωδικούς τους να πληροφορούνται και από εκεί τους βαθμούς τους. Μιλάμε τώρα μόνο για τα μαθήματα που εξετάστηκαν εκτός από τα ειδικά μαθήματα τα οποία εξετάστηκαν χτες προχτές και οι βαθμολογίες αυτών των μαθημάτων θα ανακοινωθούν αργότερα. Το Υπουργείο Παιδείας σε σχετικές εγκυκλίους εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή των διευθυντών και των σχολείων και των διευθύνσεων εκπαίδευσης, ώστε να μην κοινοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο τα αποτελέσματα πριν από την επίσημη ανακοίνωσή τους, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου μετά τη 1 το μεσημέρι. Οι υποψήφοι θα μπορούν να δουν τις βαθμολογίες μέσα από την ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας. Νομίζω όμως ότι κάθε χρόνο γίνεται μια υπερβολική συζήτηση περί τις δυσκολίες των θεμάτων, τις ευκολίες και ούτω καθεξής. Αυτό όμως νομίζω ότι εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη κατάσταση. Εγώ δεν θα εμπλακώ σε αυτήν την συζήτηση περί δυσκολίες, ευκολίες των θεμάτων. Εκείνο το οποίο έχει ένα νόημα και πρέπει να το κουβεντιάζουμε κάθε φορά είναι η διατύπωση των θεμάτων. Αν πράγματι η διατύπωση των θεμάτων γίνεται με τη δέουσα προσοχή που πρέπει να υπάρχει σε κάθε εκπαιδευτικό, είτε μιλάμε για εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο, είτε μιλάμε για εξετάσεις ενασχολικές σε επίπεδο σχολείου. Υποψήφοι για να αποκτήσουν πρόσβαση στα αποτελέσματα θα πρέπει να πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Παράλληλα θα πρέπει να φροντίσουν έως τις 17 Ιουλίου να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Το μηχανογραφικό θα πρέπει να το έχουν ολοκληρώσει μέχρι τις 17 Ιουλίου. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι αυτό, ότι οι υποψήφοι από τώρα μπορούν να μπαίνουν και να κάνουν δοκιμαστικά τις επιλογές στο μηχανογραφικό και να το έχουν οριστικοποιήσει οπωσδήποτε, γιατί μετά δεν δίνεται δυνατότητα μέχρι τις 17 Ιουλίου. Εκείνο το οποίο εγώ έχω να προτείνω, αν μου επιτρέπετε, σε κάθε υποψήφιο, είναι να δηλώνει πρώτη προτίμηση στη σχολή την οποία επιθυμεί να σπουδάσει. Από εκεί και πέρα, με βάση αυτή τη λογική, δηλώνει και τα υπόλοιπα, διότι κανείς δεν θα προηγηθεί επειδή δηλώνει μια σχολή πρώτη, εάν δεν του το επιτρέπει η βαθμολογία που έχει συγκεντρώσει. Η επόμενη φάση των πανελλαδικών εξετάσεων είναι η ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τα ειδικά μαθήματα και φυσικά οι βάσεις των σχολών που αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα τον Αύγουστο, όπως άλλωστε κάθε χρόνο.